Η απεργία των γιατρών του ΙΚΑ δημιούργησε προβλήματα σε όσους χρειάστηκε σήμερα να επισκεφτούν τα πολυιατρία. Οι περισσότεροι δεν γνώριζαν ότι υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαμαρτυρίες. Τι να πω τώρα, τα έχουν κάνει μπάχαλο. Κάποια στιγμή θα έρθει και εδώ, όπως έγινε στην Αίγυπτο, θα γίνει και εδώ. Έτσι πιστεύω. Έτσι όπως γίνονται, ούτε ξέρουν τι τους γίνεται. Ούτε ξέρουν τι τους γίνεται. Δηλαδή μας έχουν κάνει να βγαίνουμε από τα ρούχα μας. Στο νοσοκομείο είχατε πρόβλημα? Όχι. Συνολικά. Συνολικά εδώ, με το ΙΚΑ, να μην βρίσκεις φάρμακα, να μην βρίσκεις γιατρό το ΙΚΑ, με την υγεία συνολικά, ναι, και αναγκάστηκα και πήγα στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, εντάξει, δεν είχα πρόβλημα από τους ανθρώπους, από τον γιατρό που επισκέφθηκα. Εντάξει. Αλλά εδώ στο ΙΚΑ, τι να πω, και κάθε μήνα μας πληρώνουν και για ιατρική περίθαλψη, πληρώνουμε και για ιατρική περίθαλψη, μας κρατάνε από το μισθό μας. Απεργία έχουν, εδώ ήμουν, πια εξυπηρετεί κανονικά. Δεν είναι απεργή, είναι δύο άτομα. Μέσα του από όσοι απεργούν, πόσοι είναι άτομα είναι. Πώς λειτουργούν τα πολυιατρία? Αυτά δεν συζητιέται. Αυτά είναι, ξέρετε τώρα τι δράμα υπάρχει. Εξυπηρετηθήκατε? Ναι. Είχατε κάποιο ραντεβού? Έκλεισα ραντεβού για αύριο. Ναι, για αύριο. Τώρα δεν ξέρω αν θα εκπληρωθεί. Ξέρετε ότι έχουν απεργία? Δεν ήξερα, τώρα το έμαθα. Τι θέλατε να εξεταστείτε ή για κάποιο ραντεβού? Να εξεταστούμε. Τώρα, όχι, τώρα μπορούμε να ψάξουμε μέρος να μας φάγουν. Να υπογραμμιστεί πως η απεργία των γιατρών θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή, ενώ από τα πολυιατρία του ΙΚΑ, κατά το διάστημα της απεργίας, εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα περιστατικά.